Η ομάδα του ΓΑΣ Άμφισσας δεν τα κατάφερε απέναντι στην ομάδα της Ανόρθωσης Βόλου στο παιχνίδι που έδωσε στην έδρα της για την πέμπτη αγωνιστική του τέταρτου ομίλου της τρίτης εθνικής κατηγορίας και τελικά υποχρεώθηκε σε μια απρόσμενη εντός έδρας ήττα με σκορ 74-69. Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν καλύτερα στο μάτς, ήταν πολύ καλοί τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση και με τη λήξη του πρώτου δεκάλεπτου βρέθηκαν να προηγούνται με 11 πόντους. Στο δεύτερο δεκάλεπτο, οι δύο ομάδες ήταν σχεδόν ισοδύναμες και η διαφορά αυξήθηκε κατά ένα πόντο. Στο τρίτο δεκάλεπτο, οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί οι οποίοι ήταν κατά τη καλύτερη και απλά μείωσαν τη διαφορά κατά ένα πόντο για να επανέλθει στους 11. Στο τελευταίο δεκάλεπτο, και μην έχοντας κάτι να χάσουν, οι παίχτες του αγαπητού Γίδα μπήκαν αποφασισμένοι, τα έδωσαν όλα, έδωσαν πολλές μάχες, έκλεψαν μπάλες και έτσι σταδιακά ροκάνισαν τη διαφορά, ισοφάρισαν και πάλεψαν με πάθος για τη νίκη. 1-13 πριν από τη λήξη, ο Γκιζόγιαννης ευστόχησε σε δύσκολο σουτ και κέρδισε και φάουλ και ευστοχώντας και στη βολή έκανε το σκορ 69-70. Στην επίθεση οι φιλοξενούμενοι έκαναν λάθος, αλλά οι γηπεδούχοι δεν το εκμεταλλεύτηκαν καθώς το σουτ του Μαμαρέλη ήταν άστοχο. Αντίθετα, στην επίθεση του Βόλου ο Μπογδάνος ήταν εύστοχος και 11 δεύτερα πριν από τη λήξη έδωσε αέρα 3 πόντων στην ομάδα του. Time out η ομάδα της Άμφισσας. Στην επίθεση, το δύσκολο σουτ του Μουρατίδη για 3 πόντους ήταν άστοχο, αλλά οι γηπεδούχοι είχαν άλλη μια ευκαιρία. Στην επαναφορά όμως, ο έμπειρος Ιλτσόγλου έκλεψε την μπάλα από τα χέρια του Μαμαρέλη, την συγκράτησε εντός παιδιάς και με το καλάθι του Σιμάκη, σχεδόν σε νεκρό χρόνο, γράφτηκε το τελικό 69-74. 10 λεπτά, 10-21, 24-36, 42-53, 69-74. Για την ομάδα της Άμφισσας, πρώτος σκόρερ ήταν ο Γκιζόγιαννης, ο οποίος πέτυχε 22 πόντους με 3 τρίποντα, ο Τσιγκενόπουλος είχε 16 με 2, ο Μουρατίδης 12 με 3 και ο Μαμαρέλης 11 με 1. Για την ομάδα του Βόλου, ο Μπογδάνος πέτυχε 25 πόντους με 1 τρίποντο, ο Κοντόπουλος 21 με 2 και ο Σιμάκης 14 με 1. Είμαι πολύ χαρούμενος που ήμουν ένας από τους συντελεστές αυτού του παιχνιδιού, καθώς οι παίχτες, οι προπονητές, όλα τα staff των ομάδων θεωρώ ότι δώσαν τον καλύτερό τους σε αυτό. Έγινε ένα παιχνίδι διαφήμιση για τη ΓΑΜΑ Εθνική, για το ελληνικό μπάσκετ και νομίζω ότι ο κόσμος της Άμφισσας σίγουρα μπορεί στο τέλος από το αποτέλεσμα να έφυγε στεναχωρημένος, όμως από το μπάσκετ που είδε νομίζω ότι όποιος ήταν εδώ σήμερα έφυγε κερδισμένος. Η τακτική μας και αμυντικά και επιθετικά ήταν 100% κατά 30-32 λεπτά. Στο τελευταίο 8 λεπτό, βέβαια και λόγω της ποιότητας των έμπειρων αθλητών της Άμφισσας όπως του Μουρατίδη, του Γκιζόγιαννη, έδειξαν την κλάση τους. Δεν μπορέσαμε ίσως από κούραση, ίσως από έλλειψη συγκέντρωσης να δουλέψουμε όπως είχαμε αποφασίσει στην αντιμετώπιση. Μπήκαν κάποια μεγάλα σουτ με αποτέλεσμα να οδηγηθεί το παιχνίδι σε αυτό το τέλος και με αυτή τη δραματική εξέλιξη. Σήμερα ήρθαμε λαβωμένοι, ήρθαμε με μόλις 8 ετοιμοπόλεμους παίχτες και 2 εφήβους λόγω κάποιων τραυματισμών. Όμως όλοι φάνηκε σήμερα τι θα πει ομάδα. Αυτή η ομάδα όσο συνεχίσει να δουλεύει θα είμαστε πιστεύω στην τετράδα και θα διεκδικήσουμε το βήμα παραπάνω. Αυτός είναι ο στόχος ξεκάθαρα. Θεωρώ ότι φέτος ο όμιλος ο συγκεκριμένος θα είναι ο πιο αμφίρροπος όμιλος όλων της κατηγορίας. Οι λεπτομέρειες πήγαν με την εμπειρία από ό,τι φάνηκε. Για 3 δεκάλεπτα νομίζω ήμασταν πάρα πολύ κακοί στην επίθεσή μας. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο νομίζω είχαμε 24 πόντους, αν θυμάμαι καλά κάτι τέτοιο. Και είχαμε 3 στα 17 τρίποντα. Πολύ αστοχία, άγχος, μας έλειπε και ο αρχηγός της ομάδας μας. Και δεν καταφέραμε. Το επιθετικό μας παιχνίδι ήταν πολύ κακό γενικώς. Στο τελευταίο δεκάλεπτο προσπαθήσαμε να γυρίσουμε, ανεβάσαμε λίγο την άμυνά μας, κλέψαμε κάποιες μπάλες. Φτάσαμε κοντά, αλλά δύο πολύ δύσκολα σουτ του Κοντόπουλου και του Μπόγδανου έγιναν την πλάστικα υπέρ του Βόλου. Όχι, δεν αλλάζει. Εμείς κοιτάμε παιχνίδι και στο τέλος θα κάνουμε τον απολογισμό μας. Έχουμε την επόμενη Κυριακή παίζουμε πάλι μέσα στην έδρα μας με την Αγριά. Είναι ένα παιχνίδι που πρέπει πάλι να διεκδικήσουμε και να κερδίσουμε. Και θα δούμε στο τέλος τι θα γίνει.